Την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, την βουλευτή του κινήματος αλλαγής στον νομό Λάρισας. Καλησπερίζουμε. Καλή χρονιά, κυρία Λιακούλη. Καλή χρονιά, με υγεία ευλογημένα, να ξεχάσουμε τι σημαίνει πανδημία, τι σημαίνει κορονοϊός, να έχουμε να κάνουμε μόνο με ευδαιμονία και όχι με πανδημία. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι να ξεχάσουμε είναι απίθανο με αυτά που γίνονται, γιατί είναι όλα γύρω μας. Εγώ ξεχνάω εύκολα, δεν ξέρω εσείς. Εντάξει. Αυτό είναι προτέρημα. Είναι προτέρημα των έξυπνων ανθρώπων το να ξεχνούν εύκολα. Αν σκάλωνε. Η αλήθεια πάρα πολύ. Να σας πω τώρα, αν σκάλωνε το μυαλό ενός έξυπνου ανθρώπου σε αυτά που τον έχουν στεναχωρήσει, που τον έχουν πικράνει, που του έχουν ανοίξει πληγές βαθιές ή πιο επιφανειακές, δεν θα είχε κάνει τίποτα στη ζωή του. Γι' αυτό λέω, είναι προτέρημα του έξυπνου ανθρώπου να ξεχνάει. Τι ωραία συζήτηση είναι αυτή που κάνουμε, αλήθεια. Δεν θα κάνουμε όμως τέτοια συζήτηση. Να συζητήσουμε κάποτε για αυτά τα πράγματα. Γιατί που είναι τόσο βαθιά, θέλω να δω αν είναι πληγωμένο το κόμμα σας. Πολλοί είδαν, έπαιξε, είδατε παντού ως πρώτη είδηση, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και είναι αλήθεια. Έτσι το περιέγραψε και η κυρία Γεννηματά. Είπε, άλλαξε με αφορμή τον ανασχηματισμό και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και ο Μητσοτάκης. Είχε αλλάξει πριν από 2 μήνες, 3, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε τέτοιος χαμός. Αλλά όταν αλλάζεις αυτόν που θα βρεθεί απέναντί σου σε λίγους μήνες, αν γίνουν τελικά, τώρα κανείς δεν ξέρει με αυτή την πανδημία τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Αλήθεια. Οι εσωκομματικές εκλογές είναι ένα θέμα. Αυτό πληγώνει την οικογένειά σας στην πολιτική. Να σας πω, στις παραμέτρους που βάλατε καταρχήν στο ζήτημα, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δηλαδή, δεν μπορείς να δεις τούτο και να μην δεις το άλλο, δεν μπορείς να δεις αυτό και να παραβλέψεις εκείνο. Με ποια έννοια το λέω? Ότι μία κίνηση πολιτική μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και πολλές ερμηνείες ταυτόχρονα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η ερμηνεία που δόθηκε στην κίνηση της κυρίας Γεννηματά στο πρόσωπο του μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της παράταξης, του Ανδρέα Λοβέρδου, ήταν μια κίνηση που ερμηνεύθηκε με αυστηρά κριτήρια πολιτικά προσωπικά. Έχω την εκτίμηση όμως, κύριε Πολύζο, ότι δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, πραγματικά ένιωσα ότι και ο κύριος Λοβέρδος αυτή τη διαδικασία μάλλον την είχε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προαποδεχθεί, να το πω έτσι. Και ότι η κυρία Γεννηματά το αισθάνθηκε αυτό σαν μία κίνηση, όχι καρατόμησης, γιατί το διάβασα και αυτό, αυτή τη λέξη. Ναι, αλλά αυτή αλλαγής, έπαιξε κατά κόρον η λέξη. Ναι, αλλαγής με ευκαιρίες και σε κάποιους άλλους και στον κύριο Λοβέρδο τη δυνατότητα να κάνει και με μεγαλύτερη άνεση τον προσωπικό του αγώνα, τον οποίο θα κάνει και εκείνος για την παράταξη. Αλλά όλοι θα δουλέψουν για την παράταξη τελικά. Μάλιστα. Και για το μεγάλο μας σπίτι και για την οικογένεια. Εγώ αυτό το μήνυμα δίνω. Ότι η ενότητα είναι ακρογωνιαίος λίθος της παράταξης. Και όσες φορές αυτοί που επιβουλεύτηκαν την παράταξη και την ενότητά της το έκαναν σκόπιμα και το έκαναν για ίδιο όφελος, βρέθηκαν έξω από την παράταξη, τη μίκριναν την παράταξη και τελικά δεν πρόσφεραν στην κοινωνία και στον τόπο μας. Ναι, άρα πάντως, θα πρέπει όλοι να όλοι είμαστε συνετοί όταν μιλάμε για αυτά. Όλοι σας, ενώ οι προερχόμενοι από το κίνημα αλλαγής, λέτε πως στόχευσή σας είναι να μεγαλώσει η παράταξη, να ξαναγυρίσει στα μεγέθη που είχε, που την έφεραν αρκετές φορές στην εξουσία, στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος τα αποφασίζει αυτά. Αλλά τέτοιες κινήσεις, λένε κάποιοι, ότι μπορούν και να τη μικρύνουν, μια και μιλάμε και για τα αίτια που μικραίνουν ενίοτε τις πολιτικές οικογένειες. Ναι, υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί να είναι και τέτοιες. Οι μόνες εκτιμήσεις που μπορούν πάντως να επιβεβαιωθούν είναι στην κάλπη. Εκεί σωστά κρίνεσαι και για τη δουλειά σου και λοιπόν, για το έργο σου και για το πώς πορεύεσαι. Ελάτε να δούμε κάτι ακόμη που αφορά, που δεν αφορά στο κόμμα σας, αλλά αφορά σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχετε εσείς. Αύριο το απόγευμα τι θα συμβεί διαδικτυακά, εννοείται, έτσι.
Ναι, ξέρετε, είχα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από τον Ιούνιο του 2020 και η τηλεόραση της TRT ήταν καλεσμένη σε αυτή, όπως είναι και τώρα, φυσικά. Δυστυχώς δεν μας άφησε η πανδημία να το κάνουμε με φυσικό τρόπο, με φυσική παρουσία. Τώρα λοιπόν διοργανώνουμε πρωτοβουλία μου μια διαδικτυακή συγκέντρωση των αυτοδιοικητικών του νομού Λάρισας και του Περιφερειάρχη μας και του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη βεβαίως στη θέση του νομάρχη, όπως συνηθίζαμε παλιότερα να Έτσι. λέμε, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όλων των παρατάξεων, των Δημοτικών και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα μας είναι η ΙΟΤΑ μέσα στην πανδημία και η ΙΟΤΑ στην αμέσως μετά την πανδημία εποχή. Ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι προοπτικές. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση, γιατί η σκέψη μου, κύριε Πολύζο, είναι να εχνηλατήσουμε μαζί σε μια συζήτηση ενότητας με την πρωτοβουλία τη δική μου σαν τομεάρχη υπεύθυνη για τα θέματα της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης, θέλω να ξεκινήσουμε να σφυριλατούμε όλοι μαζί την κοινή ατζέντα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το αραγές μέτωπο διεκδίκησης για τα προβλήματα του νομού μας και της περιφερειάς μας. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, διότι όταν βλέπεις ότι οι εμβολιασμοί μας, για παράδειγμα, να σας πω ένα θέμα, θα θέσω αύριο κάτι που δεν το έχω πει ακόμη, θα το ανακοινώσω αργά σήμερα το βράδυ, αλλά να το πούμε μαζί, γιατί Να το έχω τη χαρά πούμε, αφού να με είστε εδώ φιλοξενείτε. βεβαίως. Να με φιλοξενείτε σήμερα, έχω αυτή την τιμή. Να πω λοιπόν ότι θα θέσω υπόψη των αυτοδιοικητικών την πρότασή μου να δημιουργήσουμε ένα περιφερειακό παρατηρητήριο πανδημίας και εμβολιασμού στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπό την αιγίδα της περιφέρειας και των Δήμων μας, που θα έχουμε όλα τα στοιχεία της πανδημίας, της λειτουργίας των νοσοκομείων, του εμβολιασμού μέχρι το τέλος. Μέχρι να μην υπάρχει ούτε ένα κρούσμα, ούτε ένα περιστατικό. Διότι Αυτό θεωρώ ότι έρχεται πραγματικά... ως απορία αμφισβήτησης για τα στοιχεία που έχει, για τα data του κράτους, να το πω πολύ απλά. Όχι. Έρχεται σαν απόρρια άγνοιας. Διότι δεν είναι πραγματικά φοβερό να ρωτάει κανείς την βουλευτή ή τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή τον οποιοδήποτε άλλο παράγοντα στον τόπο μας, άνθρωπο που Γιατί δεν εκπροσωπεί τον τόπο ξέρουμε, μας σε ο κάθε νομός περίπτωση, τι Λάρισας μέχρι ξέρει. τώρα είχε, ξέρω, τόσες χιλιάδες κρούσματα. Δεν μου λέτε, Μέχρι κύριε τώρα Πολύζο, έχουν ξέρετε. εμβολιαστεί 1.000 άνθρωποι. Τα ξέρουμε αυτά. Ξέρετε τι. Άρα Μισό λέω λεπτό. εγώ έχει μπει ο σπόρος της αμφισβήτησης για το Να τι σας πω. κάνει το κράτος. Εμείς τι θέλουμε με αυτό το Επιτελικό ή μη, δεν έχει παρατηρητήριο. σημασία. Ναι. Καταρχήν, ο σπόρος της αμφισβήτησης, έτσι όπως το λέτε τουλάχιστον, με αυτά τα οποία έχουμε ακούσει για τα διπλά πρακτικά της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, με αυτά που δεν έχουν έρθει ποτέ στη Βουλή παρότι τα ζητήσαμε εκατοντάδες φορές κλπ. Το αφήνω στην άκρη γιατί ώρα για τέτοια λόγια δεν είναι. Είναι όμως ώρα να πούμε. Γνωρίζετε, κύριε Πολύζο, έχετε μία από τις σημαντικότερες, θεωρώ, παρεμβάσεις με την εκπομπή σας στα δημοσιογραφικά δεδομένα της Θεσσαλίας. Για πείτε μου λοιπόν ποια είναι η πορεία των εμβολιασμών μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Σας έχει πει κανένας? Δεν σας Καλά. έχει πει. Και αυτά που μας Δεν είχαν πει ξέρετε. συνέβησαν. Αυτά λέγαμε με τον Υπουργό λίγο πριν. Μήπως αυτά που μας είχαν πει, γιατί έχουμε 1018 εμβολιαστικά Εσείς το κέντρα. χειροτερεύετε. Είναι μισό να κάνουμε εγώ 144. συνέντευξη σε εσά. 144 είναι τα εμβολιαστικά κέντρα. Και ο Βόλος, για να πω και για τον αγαπημένο μου Βόλο, γιατί έχω κάνει και τις Έχει τελευταίες μόλις δύο, δεν έχουν καν τα νησιά μετερωτήσεις. εμβολιαστικό Καταλάβατε. κέντρο. Έχει Αφήστε το, κλείσει και είναι να κλαις εμβολιαστικό. πραγματικά. Επειδή είναι να κλαις λοιπόν και επειδή είσαι Λοιπόν, νενόχος και δεν θα επειδή τα δεν μ' αρέσουν. προλάβουμε γιατί θέλω να πάμε και σε αστυνομίες πανεπιστημίων και μετρό και όλα. Πείτε μας την Ένα εισήγηση, παρατηρητήριο κάνατε λοιπόν, μια περιφερειακό. εισήγηση. Αυτό λοιπόν θα εισηγηθείτε αύριο. Πριν από Βεβαίως. Και λίγες θα δω πώς ημέρες. θα το αντιμετωπίσει ο κύριος Περιφερειάρχης και η Δήμαρχή μας. Να λοιπόν, και πιλωτικό, προσέξτε, στην Θεσσαλία να είναι πιλωτικό. Να Μάλιστα. είναι το πρώτο Μπράβο. παρατηρητήριο που θα γίνει με την αρρωγή της Ωραίο. αυτοδιοίκησης. Έχετε προτείνει αλλαγές στον νόμο Πεπονή ως εισηγήτρια του κινήματος αλλαγής στον ΑΣΕΠ. Προασπίστηκα το νόμο του Αναστάση Πεπονή, του εμβληματικού αυτού ανθρώπου που έκανε αυτή την εμβληματική νομοθεσία μέχρι το τέλος. Και αυτό που είπαμε απλά και λίγα λόγια είναι κάτω τα χέρια από τον νόμο Πεπονή. Με συνεντεύξεις ημιτασιών
και με πίσω από την πόρτα και έξω από το παράθυρο. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Αυτό που εισηγήθηκα για τον νόμο Πεπονή, λοιπόν, είναι ο απαραίτητος και αναγκαίος εξυγχρονισμός όπου πρέπει. Δηλαδή, αν θέλουμε να εξειδικεύσουμε τον γραπτό διαγωνισμό που προβλέπεται στο νόμο 2190 του 1994, να το κάνουμε. Ποιος εμπόδιζε με μία εγκύκλιο ή με έναν άλλο νόμο, νόμο ερμηνευτικό εννοώ, κύριε Πολύζο, να κάνουμε αυτή την αλλαγή? Αλλά το κίνημα αλλαγής κατάφερε, αλλά και άλλες παρατάξεις στο Κοινοβούλιο, με την παρουσία μας, ένα πράγμα. Να δηλώσουμε προς όλο τον ελληνικό λαό, και νομίζω ότι έγινε πλέον αντιληπτό, ότι δεν ήταν μεταρρύθμιση. Ο νόμος Πεπονή το 1994 ρύθμιζε και το γραπτό διαγωνισμό και τον προφορικό. Πάνε, να τα πειράξουν. Ναι, πάνε να τα πειράξουν. Ναι, επιταχύρω πάνε... καταλαβαίνω, όχι επιταβελτίω. Επιταχύρω, καλά καταλαβαίνετε, μια χαρά καταλαβαίνετε, διότι όταν η συνέντευξη έχει πλέον βάρος, ειδικό βάρος, όταν η συνέντευξη είναι εκείνη η οποία σε πολλές περιπτώσεις και σε άλλες που μπορούν να ερμηνευτούν ότι χρειάζεται, αυτή την άπλα έχει ο νόμος, είναι το διαβατήριο για μία θέση στο δημόσιο, όταν τα αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή τα πτυχία, η βαθμή των πτυχίων, η βαθμολόγηση των πτυχίων, των μεταπτυχιακών, των διδακτορικών, που μαζεύουμε στα παιδιά μας ένα τόνο τέτοια χρόνια τώρα, θεωρούνται ότι είναι ίσονος σημασίας, όταν ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία σε μία θέση θεωρούνται ότι είναι το μείζον. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, όμως πώς το κρίνεις, με βάση ποια εργαλεία, γενικώς αποδεδεγμένα και από ποιες επιτροπές. Μάλιστα. Ποια είναι η κεντρική επιτροπή διαγωνισμού και από ποιους διορίζεται? Άρα η διαφάνεια την οποία έφερε ο νόμος Πεπονή και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να διατηρηθεί, μέσα σε μια θύελα διαμαρτυριών, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε αυτό και μάλιστα... Καλά, έλα, τώρα να σας πω, από τα παράθυρα και από τις ορθάνυχτες πόρτες μπήκαν και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας κλπ. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως σταμάτησε, έβαλε φρένο σε αυτό, αλλά... Να σας πω για το ΠΑΣΟΚ κάτι που θα σας αρέσει. Γιατί σας ξέρω και σαν δημοσιογράφο, επιτρέψτε μου. Ελάτε. Θα σας αρέσει αν σας πω ότι το 1981 και μετά και το 1994 που έγινε αυτός ο νόμος, αυτό που λέτε από το παράθυρο και ποιοι μπήκαν και ποιοι έκαναν, σκεφτείτε τον ελληνικό λαό σε ποια μοίρα ήταν όταν είχε φακέλους κοινωνικών φρονημάτων ακόμα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα όμως, γιατί μπήκε και πολύ σκάρτο πράγμα όμως. Μπήκε πολύ σκάρτο πράγμα. Να σας πω κάτι που εκεί, λέω στο κύριο. Η ένσταση δεν είναι να μπουν και να δημιουργηθούν δουλειές. Τότε, όπως λέτε, ήταν δύσκολη ποιος κατάσταση. Ποιος έχει άμωμα αλλά... χέρια. Ποιος έχει άμωμα χέρια. Ουδής. Μπορεί κανείς να απλώς για να μην λέτε, γιατί λέτε για τη Νέα Δημοκρατία που τέτοιο... Όχι, ότι αποχώρησε. Κοιτάξτε, βγήκε με το έθιμο. Θα προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Καταλάβαμε τη θέση σας, λέτε κάτω τα χέρια... Πρέπει να γίνει, να μείνει κρυστάλλινη η διαδικασία. Λοιπόν, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τι λέει το κίνημα αλλαγής? Η αυτοδιοίκηση αποχώρησε, λοιπόν, για να είμαστε εντάξει σε αυτά που λέμε. Τι λέει το κοινάλ για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα ακαδημαϊκά και στην αστυνομία? Είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί καταρχήν με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά και είμαστε και αποσβολωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντικείμενο διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, είναι ο τόπος που θα περίμενες να γίνει διαβούλευση, να γίνει συζήτηση. Όταν κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο, όταν κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο οι ίδιοι οι άνθρωποι που τους αφορούν τα συγκεκριμένα πράγματα, όταν ακούμε για τα πανεπιστήμια ότι οι ίδιοι οι Πριτάνης έχουν αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ότι θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των πανεπιστημίων, που πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πανεπιστημίων, αλλά με ποιον τρόπο. Ξέρετε, δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρο, κύριε Πολύζο. Δεν είναι μόνο αυτό είναι καλό. Αφού είναι καλό, πάρτο. Είναι καλό, είναι καλύτερο και είναι και άριστο. Θα πρέπει να επιδιώξεις τον άριστο τρόπο με τον οποίο έρχεται το θέμα. Εμείς έχουμε μία σημαντική συνάντηση μεθαύριο, όπου θα συζητήσουμε όλες τις εκφάνσεις του ζητήματος της ασφάλειας των πανεπιστημίων. Και θα έχουμε σαφέστατες θέσεις και προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτό, τις οποίες επεξεργαζόμαστε αυτά τα 24 Μάλιστα. ώρα, σας εξομολογούμε. Και είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, γιατί θα πρέπει
Εδώ να φροντίσουμε να έχουμε την ισορροπία της ασφάλειας, σε κάθε περίπτωση όμως, όχι σε βάρος άλλων πραγμάτων όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η πεμπτουσία της δημοκρατίας που είναι να εκφράζομαι και να μιλώ ελεύθερα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή χρονιά. Γεια καλή σας, κυρία χρονιά και Γιακούλη. Ευχαριστούμε να είναι σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, κύριε Πολίτη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.